Ο υποψήφιος δήμαρχος Κορινθίων, Παναγιώτης Φιλογιαννόπουλος, παίρνει θέση για τον πόλεμο που έχει ξεσπάσει μεταξύ του κ. Νανόπουλου και του κ. Πνευματικού ή από την αύξηση των κουρασγερόπλων. Καταρχήν, κύριε Καμινάκη, να σας ευχαριστήσω για την παρουσίαση. Και θέλω να σε αυτό το θέμα, το οποίο έχει εξελιχθεί σε μια κοκορομαχία, διαφεύγει όλη η ουσία της υπόθεσης. Εμείς είμαστε της άποψης ότι τέτοια θέματα πρέπει να αντιμετωπίζονται σοβαρά, με προγραμματισμό, με συνεργασία με τους τοπικούς φορείς, τους μαζικούς φορείς, σε συνεργασία με τον Δήμο και σε μια αντιπαράθεση με τον Δήμο, ώστε το αποτελέσμα να είναι θετικό για την κοινωνία και σε μια δύσκολη στιγμή όπως είναι σημερινή. Παρ' όλα αυτά φαίνεται ότι αυτό εξαντλείται σε μια φούσκα προεκλογική που ακόμα και να γίνει, γιατί πρόσφατα είχαμε κάνει και συνάντηση με τον Περιοχικό Σύλλογο, στον οποίο έθεσα το ερώτημα. Ρε παιδιά, υπάρχει κάποια επαφή με αυτό το θέμα, υπάρχει κάποια γραπτή συμφωνία? Σε αυτά τα θέματα υπάρχει χάος, ούτε συμφωνία υπάρχει, είναι διαλόγο ό,τι έχει γίνει και φυσικά αγνοεί το θέμα των υποδομών, το θέμα το τι θα μείνει στην περιοχή, το τι θα, πώς θα βοηθήσει την οικονομία, πώς θα δεθεί και θα γίνει σε βάρος της κοινωνίας, γιατί μπορεί ακόμα και η διακίνηση των λεωφορείων μέσα σε μια πόλη που ήδη πνίγεται κυκλοφοριακά να αποβεί, ας πούμε, σε βάρος της πόλης, αντί να είναι προς όφελος της πόλης. Άρα λοιπόν αυτά τα θέματα είναι αρκετά σοβαρά για να μπαίνουν με αυτόν τον τρόπο ένα μήνα πριν τις εκλογές, μόνο και μόνο για δημιουργία εντυπώσεων. Αυτό δείχνει έλλειψη σοβαρότητας, όπως και το θέμα του λιμανίου, της ανάπτυξής του, το θέμα της μαρίνας που δεν ολοποιείται και δεν υπάρχει, παρότι υπάρχει συγκεκριμένο σχέδιο, δεν υπάρχουν σήμερα υλοποιήσιμο σχέδιο όσον αφορά δαπάνες και πώς θα προχωρήσει αυτή τη δουλειά. Όλα αυτά δείχνουν μια προχειρότητα και από τη μία και από την άλλη πλευρά των δύο που προσπαθούν να εμφανιστούν σαν μονομάχοι. Θεωρούμε ότι η κοινωνία σήμερα έχει δει τα θέματα, έχει αλλάξει στάση και νομίζω ότι μπορούμε να την πείσουμε να δει με σοβαρότητα αυτά τα θέματα, ότι δεν είναι θέματα ούτε πελατειακών σχέσεων, ούτε θέματα έτσι φωτοβολίδων και θέλει σοβαρή δουλειά αυτή η υπόθεση. Να σας πω, είπα και προηγούμενα ότι και αυτή είναι η βασική μου θέση, ότι αυτά τα θέματα πρέπει να αντιμετωπίζονται σοβαρά. Αυτή η σοβαρότητα λείπει και από τις δύο πλευρές. Και από τον κύριο Νανόπουλο και από τον κύριο Βεβαίως. Όπως σας είπα, γιατί το διερευνούμε και εμείς το θέμα, γιατί και το διερευνούμε μια αγωνία. Γιατί εμείς θέλουμε να υπάρξει τέτοια προοπτική και ανάπτυξη στο λιμάνι, σε σύνδεση με τους αρχαιολογικούς χώρους, με σύνδεση με την τοπική κοινωνία, με σύνδεση με τα τοπικά αγροτικά προϊόντα. Αυτά τα θέματα δεν έχουν τεθεί με σχέδιο. Γίνονται με συμφωνίες. Δεν είναι στον αέρα. Δηλαδή, μπορεί εύκολα και έχουν έρθει πάλι καράβια και κουρασγερόπλια στην Κόρινθο. Ωστόσο, διακόπηκε αυτό για πολλούς λόγους. Αυτό λοιπόν δεν είναι θέμα να το επαναλάβουμε κάτι τέτοιο για να δώσουμε ψεύτικες προσδοκίες. Χρειάζεται λοιπόν αυτό που είναι σοβαρότητα. Δεν θα πούμε σε αυτή τη διαμάχη. Για το Λιμονικό Ταμείο υπάρχουν τεράστιες ευθύνες στο Δήμο ότι επί χρόνια δεν ενεργοποίησε το Δημοτικό Λιμονικό Ταμείο. Και να σας πω και κάτι το οποίο δεν το έχετε υπόψη σας, ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει σχέδιο και ΦΕΚ το οποίο έχει περάσει για κατάργηση των λιμενικών ταμείων, που σημαίνει ότι έχουμε χάσει πολύτιμο χρόνο όσον αφορά την υλοποίηση του σχεδίου. Πολύτιμο χρόνο, γιατί πάμε σε περιφερειακά λιμενικά ταμεία με συμμετοχή ιδιωτών που δεν ξέρουμε αυτή η ιστορία που θα καταλήξει. Είναι σε αναμονή, πιθανόν και λόγω εκλογών να μην τον ενεργοποιούν ακόμα. Είναι περασμένο σαν νόμος και μάλιστα, αν χρειαστεί, έχω και τα σχετικά στοιχεία. Αυτή την άποψη λοιπόν χρειαζόμαστε σοβαρότητα, διότι αυτά τα θέματα, όπως και η προοπτική ανάπτυξη του λιμανιού και τον λιμονισμό, ας πούμε, μικρών σκαφών, δεν προχωράει. Κοιτάξτε, το θέμα των πλοίων, υπάρχουν και θέματα εκβάθυνσης του λιμανιού, υπάρχουν πολλά ζητήματα. Προλάβαινε η Δημοτική Αρχή να... Αυτό δεν μπορώ να το ξέρω, δεν έχω τα στοιχεία αν προλάβει να το κάνει. Πάντως, ό,τι και να έχει γίνει, έπρεπε να υπάρχει συνεργασία. Δεν να μην μπαίνει στην δίνη της προεκλογικής αντιπαράθεσης αυτό το. Βεβαίως. Αυτό δείχνει, ας πούμε, μια στήρα αντιπαράθεση και μάλιστα προσπαθούν να περιορίσουν την εκλογική αντιπαράθεση σε αυτό το θέμα, το οποίο κατά τη γνώμη μου δεν είναι, όπως φαίνεται τουλάχιστον, ας πούμε, κάτι το οποίο θα λύσει σοβαρά ζητήματα της πόλης. Τα σοβαρά ζητήματα που έχουν σήμερα η κοινωνία, που έχει σχέση με την ίδια την ύπαρξή της, με την ίδια το να μπορέσει να σταθεί στα πόδια του, να ενισχύσουμε τα εισοδήματα των πολιτών για να λειτουργήσει και η αγορά, να υπάρχουν θέσεις εργασίας και αυτό που ζούμε σήμερα, αυτά πρέπει να μπουν στην ατζέντα.
Και πώς το, φυσικά μια πτυχή είναι και αυτό το οποίο καλό θα ήταν να έχει υλοποιηθεί και σε αυτό καλούνται να συνεργαστούν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς. Εμείς τουλάχιστον αν είμαστε δημοτική αρχή κάτι τέτοιο θα κάναμε. Θα συνεργαζόμαστε με το μελητηρίο, με τους εμπόρους, με τις τοπικές εφορίες αρχαιολογικές, πώς μπορούμε να ενισχύσουμε αυτή, να συνδέσουμε αυτή τη δραστηριότητα.